Πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Δήμαρχος της Κιάθου, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας. Καλησπέρα, Δήμαρχε, και καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει με τη νέα καλησπέρα χρονιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε εσάς και τους τηλεθεατές από τη Κιάθου. Και εύχομαι να είναι και μια καλή τουριστική χρονιά φέτος, όπως, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια καλή χρονιά και το 2022. Το 2022 ήταν περίπου 20% πάνω από το 2019. Πολύ ήταν καλή χρονιά για τη Σκιάθο και από ό,τι φαίνεται από την πληροφόρηση που έχουμε από συνεργάτες μας στο εξωτερικό, τουριστικά γραφεία, τουριστικούς ομίλους, αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες έχουμε και συνεργασία και κάνουμε καμπάνιες διαφήμισης, θα είναι καλύτερη χρονιά φέτος από το 2022. Έχετε κάνει πραγματικά μια μεγάλη καμπάνια με τη διαφήμιση, μια που το αναφέρατε, σε πάρα πολλές χώρες και γι' αυτό φαίνεται ότι αποδίδει. Να σας πω, έχουμε ξεκινήσει από το 20 με μεγάλες καμπάνιες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιταλία, στη Γαλλία, με την πρώτη αεροπορική σύνδεση που είχαμε ποτέ στα τουριστικά χρονικά του νησιού με το Παρίσι πέρσι, που πήγε εξαιρετικά καλά και θα συνεχίσει και φέτος έτσι, στη Ρουμανία, στο Ισραήλ. Θα συνεχίσουμε φέτος με την ίδια έτσι ένταση, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια δυναμική παρουσία στο εξωτερικό, με καμπάνιες στο μετρό του Λονδίνου και του Παρισιού, που ξεκινήσαμε από το 20 στο Λονδίνο. 21-22, θα κάνουμε και φέτος την αντίστοιχη καμπάνια εκεί. Και να σας πω ότι τα ευχάριστα νέα που είχαμε πρόσφατα από τη συμμετοχή μας στην έκθεση της Μαδρίτης, που για πρώτη φορά συμμετέχει ο Δήμος, είναι τη μεγαλύτερη έκθεση στην Ευρώπη μετά το Βερολίνο και το Λονδίνο. Εκεί είχαμε μια συνάντηση με την Vueling, την αεροπορική εταιρεία low cost της Iberia. Είχαμε μια επικοινωνία από τον Οκτώβριο και από ό,τι φαίνεται, αν όχι φέτος, που δεν είναι επιβεβαιωμένο, για το 24 θα έχουμε αεροπορική σύνδεση με τη Βαρκελόνη για πρώτη φορά και αυτό, και ίσως και από το Παρίσι με τη Vueling. Εκεί να σας πω, είχαμε επίσης μια σημαντική συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε ο πρώτος Δήμος της χώρας που από το 2021 έχει συνάψει απευθείας συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού για την τεχνική υποστήριξη. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στα βήματά μας και γενικότερα στο πώς να οργανώσουμε την προβολή αλλά και την τακτική ενός προορισμού. Διότι εμείς μπορεί να θέλουμε, αλλά ξέρετε, μπορεί να μην ακολουθούμε και το σωστό τρόπο. Δεν είμαστε ειδικοί. Οπότε έχουμε τους καλύτερους στον κόσμο δίπλα μας. Εκεί λοιπόν μας συνεχάρηκε τη μέχρι τώρα συνεργασία και την πορεία μας και συζητήσαμε και για τα επόμενα βήματα τη συνεργασία μας με τον κύριο Πολολικασβίλη. Και μάλιστα τον Ιούλιο θα οργανώσουμε και μια δράση εδώ στη Σκιάθο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Και μια που αναφέρατε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, να σας δώσουμε λοιπόν και συγχαρητήρια για ακόμη ένα βραβείο που λάβατε αυτή τη φορά στην κατηγορία βιώσιμη ανάπτυξη. Πόσο σημαντικό ήταν αυτό το βραβείο, Δήμαρχε? Πράγματι, να σας πω, κοιτάξτε, είναι έτσι, παίρνεις μια χαρά για κάτι δευτερόλεπτα, το ξεχνάς μετά και συνεχίζεις πάλι την σκληρή δουλειά. Ωστόσο, να σας πω ότι ήταν και σημαντικό, γιατί την προηγούμενη μέρα, 16 από τη συμμετοχή μας στην έκθεση, ήταν τα βραβεία στην Αθήνα. Και την επόμενη ήμασταν στην Ισπανία που είχαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Οπότε πήγαμε και το βραβείο εκεί να το δει και ο ίδιος. Και εκείνοι το θεώρησαν σημαντικό. Μάλιστα, είχαν και στον προγραμματισμό τους να υπάρχει μια εκπροσώπηση στα βραβεία να πάμε μαζί. Τελικά δεν το κατάφεραν. Είναι η δεύτερη φορά που βραβευόμαστε. Πέρυσι ήταν στη βιώσιμη ηγεσία. Φέτος είναι, όπως είπατε και εσείς, στη βιώσιμη στρατηγική. Και είχαμε υποβάλει η αίτηση στα Best City Awards. Και χαρήκαμε κι εμείς έτσι, που είναι μια επιβράβευση έτσι, των τόπων μας. Βεβαίως. Δήμαρχε, να σας ρωτήσω κάτι. Ακούμε λοιπόν ότι έχουμε πολυτουρισμό. Μπορεί το νησί να ανταπεξέλθει όσον αφορά τις ξενοδοχειακές μονάδες, ας πούμε? Μπορεί να φιλοξενήσει τόσο κόσμο? Να σας πω. Επίκεντρο θα δώσουμε στην συνέχεια της συνεργασίας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ακριβώς αυτό, στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Mm-hmm. Από ό,τι είδαμε πέρσι, το νησί άντυξε τις αντοχές του. Όπως είπατε και εσείς, είναι πεπερασμένων δυνατοτήτων και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του βιολογικού, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των απορριμμάτων. Όλα επηρεάζονται, βέβαια. Ακριβώς. Δίνουμε στόχο λοιπόν τώρα στην ποιοτική αναβάθμιση που σε ό,τι αφορά τις υποδομές, αφενός και αφορά την κεντρική κυβέρνηση, αυτό και το Δήμο, αλλά βέβαια και τον κάθε ιδιώτη. Ήδη υπάρχει μια τέτοια τάση και μια τέτοια στροφή, υπάρχει μια βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, ειδικά από την κρίση και μετά, mm-hmm. που ήταν και μια περίοδος έτσι, ας πούμε, ανασυγκρότησης των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τέτοια στροφή και μια τέτοια τάση, και εμείς εκεί θέλουμε να επενδύσουμε. Στην ποιότητα δηλαδή, mm-hmm. που θα λειτουργήσει αντιστρόφως ανάλογα στην ποσότητα.
Μια που αναφέρετε για την ποιότητα, θα αναφέρω ένα ενδεικτικά από αυτά που έχετε σκοπό να κάνετε. Μέχρι να πω, πριν από λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 30 Ιανουαρίου έλεγε η προθεσμία, να συμμετέχουν ενεργά οι πολίτες, οι κάτοικοι του νησιού και να λένε τις απόψεις τους, να τις καταθέτουν για το νέο σχέδιο αστικής προσβασιμότητας. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το σχέδιο και μην ξεχνάμε ότι επηρεάζει και πάρα πολύ και τον τουρισμό αυτό, έτσι. Βεβαίως. Είναι δείκτης πολιτισμού το πώς αντιμετωπίζουμε τα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και δεν είναι πάντοτε, ξέρετε, ανάπηρα άτομα. Μπορεί να είναι και μια οικογένεια με ένα καροτσάκι, με ένα μωρό παιδί. Έχουμε τόσο έμφαση λοιπόν από τις πρώτες μέρες που έχουμε αναλάβει στη Δημοτική Αρχή με απλά πράγματα πρώτα, όπως για παράδειγμα να αυξήσουμε τις ράμπες στον κοινόχρηστο χώρο. Επίσης, για πρώτη φορά πέρυσι λειτουργήσε και έτσι θα συνεχίσει για τα επόμενα 14 χρόνια η συγκοινωνία, διότι είχαμε περιγράψει στη διακήρυξη να υπάρχει πρόσβαση σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα και με αναπηρικά αμαξίδια. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Για πρώτη φορά πέρυσι το καλοκαίρι μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί να κινηθούν σε όλο το δίκτυο, το τουριστικό στην ουσία, από Σκιάθο μέχρι Κουκουναριές. Επίσης, έχουμε μια εφαρμογή, η λεγόμενη Extra Milers, στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να δει που μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια ο επισκέπτης που θα χρειαστεί ένα αμαξίδιο, με ασφάλεια τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κοινόχρηστο χώρο. Να σας πω επίσης ότι οργανώσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια διαδρομή για αμαία στο βιότοπο των Κουκουναριών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όπως επίσης από το 20 ήδη και πέρσι σε 4 παραλίες, ενώ το 20 σε μία στις Κουκουναριές, έχουμε μισθώσει μια διάταξη που επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση, χωρίς να χρειάζεται κάποια βοήθεια από τρίτο, ατόμου με κινητικά προβλήματα. Και κλείνοντας, να σας πω ότι το συνέδριο που οργανώθηκε φέτος, της κάθετο Σεπτέμβριο, πέρυσι μάλλον, για τα μονοπάτια, από το μεγαλύτερο οργανισμό. Βεβαίως, τα μονοπάτια. World Tales Network, ακριβώς. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που έγινε στην Ελλάδα, γίνεται κάθε 2 χρόνια. Είχαμε περίπου 228 συμμετέχοντες από 49 χώρες. Είχε δοθεί έμφαση ακριβώς αυτό στην πρόσβαση. Και επίτιμη προσκεκλημένη ήταν μια κυρία από τον Καναδά, που δεν έχει ούτε πόδια ούτε χέρια, τετραπληγική, έτσι έχει γεννηθεί. Και είναι πραγματικά έτσι σημείο αναφοράς και έμπνευσης για όλους μας. Έχει κερδίσει τις όστες στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, έχει ανέβει μέχρι τα Ιμαλά. Είναι μια πραγματικά έτσι τρομερή γυναίκα και ακριβώς γι' αυτό θέλαμε να δώσουμε έμφαση. Και κλείνοντας, να σας πω ότι όλα αυτά, επειδή και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου εναρμονίζεται με τους 17 στόχους του ΟΗΕ και είμαστε από τους 100 περίπου Δήμους στον κόσμο που το έχουν κάνει αυτό, όλα αυτά τράβηξαν το βλέμμα του ΟΗΕ και συμμετείχαμε σε ένα συνέδριο που έκανε, σε μια σύνοδο κορυφής που έκανε ο ΟΗΕ στην Κωνσταντινούπολη 4 με 5 Δεκεμβρίου, όπου εκεί ήμασταν ο μόνος ελληνικός Δήμος που παρουσίασε όλες αυτές τις δράσεις. Όπως σας είπα, δεν είναι πολλά, είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε καταφέρει, αλλά είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν στο κομμάτι αυτό. Από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχε, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και στον εναλλακτικό τουρισμό. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε πόσο όμορφες είναι οι παραλίες της Κιάθου, διαφημίζονται και οι παραλίες, αλλά και ο εναλλακτικός τουρισμός, όπως αυτό που αναφέρατε με τα μονοπάτια. Και ετοιμάζεται και κάτι καινούριο όσον αφορά το κάστρο. Βεβαίως, να σας πω. Η πρόσβαση αφορά και τα μνημεία αυτά. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την περιφέρεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, όσο και την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Κολυντρινή, που πραγματικά έχουμε μια συνεργασία που αγγίζει όλα τα επίπεδα, από αναστήλωση σε μνημεία πολιτισμού όπως το κάστρο μέχρι τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αλλά να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Η μεγάλη λοιπόν αναστήλωση αυτή προβλέπει και την πρόσβαση αμαία. Για πρώτη φορά θα γίνει και αυτό. Και να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τώρα τον εναλλακτικό τουρισμό, αυτό έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό προφανώς γιατί προσφέρεται η Σκιάθος. Ήταν δικό μας λάθος τόσα χρόνια που δεν έχει συμβεί. Για παράδειγμα, το δίκτυο των μονοπατιών που οργανώσαμε σε 15 διαδρομές 100 χιλιόμετρα, μη επαναλαμβανόμενες, με εφαρμογή, με μια εξαιρετική σήμανση που μας συνεχάρει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Μονοπατιών γι' αυτό, με καθαρισμούς. Επίσης, με την ανάδειξη της γαστρονομίας. Που και εκεί υπάρχει μια πλούσια παράδοση μέσα από τη συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Πίτα και τις γαστρονομικές κοινότητες, την ανάδειξη των μνημείων, δηλαδή όλα αυτά που συντελούν στο να έχουμε την περιβόητη έτσι που τη θέλουμε πάρα πολύ επέκταση της τουριστικής περίοδου στην αρχή και στο τέλος, ναι, δημιουργώντας την ουσία δράσης και σημεία ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη. Και να μην ξεχνάμε, Δήμαρχε, πως και ο τουρίστας όταν έρχεται από μια ξένη χώρα δεν θέλει μόνο να πάει στην παραλία, επιδιώκει να δει και κάτι παραπάνω. Οπότε θα είναι σίγουρα ένα συν όταν στο πρόγραμμά του θα προσθεθούν όλα αυτά. Πάμε να δούμε και πιο καθημερινά θέματα, να δούμε τι έργα προγραμματίζονται για το Δήμο Σκιάθου, ποια είναι σε εξέλιξη
για την καθημερινότητα του πολίτη, που τώρα το χειμώνα αυτοί βρίσκονται εκεί και αυτοί αντιμετωπίζουν και τα προβλήματα. Έτσι, να σας πω ότι από τις Κουκουναριές, από το δυτικό άκρο μέχρι και το βορειοδυτικό που είναι το κάστρο, mm-hmm. αυτή τη στιγμή έχουμε 11 ενεργές εργολαβίες. Mm-hmm. Το νησί είναι ένα εργοτάξιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το μεγάλο έργο της αποχέτευσης, με χρηματοδότηση που έχουμε πάρει από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και το υλοποιούμε με την υποστήριξη της περιφέρειας mm-hmm. στην τεχνική υπηρεσία. Αφορά το δίκτυο από το Τρούλο μέχρι τις Κουκουναριές και την αναβάθμιση της μονάδας λιμάτων στην Αγία Ελένη. Το δίκτυο της ίδρυψης, πάρα πολύ σημαντικό έργο, το είχαμε και προτεραιότητα. Όπως ξέρετε, τα τελευταία περίπου 15 χρόνια το νερό δεν είναι πόσιμο γιατί περιέχει υδράργυρο. Είναι ένα έργο που τελειώνει σε περίπου ένα μήνα και θα έχουμε πόσιμο νερό μετά από πάρα πολλά χρόνια στο δίκτυο. Είναι το κόμβος που γίνεται από την περιφέρεια. Είναι στην περιοχή Ακρόπολη που θα βοηθήσει πάρα πολύ την καθημερινότητα, όπως είπατε. Είναι η βελτίωση του κηπέδου, ένα έργο περίπου 700.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Περιμέναμε τον εργολάβο την Δευτέρα. Για κάποιους τεχνικούς λόγους θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Οι παιδικές χαρές. Τρεις παιδικές χαρές, προϋπολογισμός 400.000 και η ανανέωση της ήδη υπάρχουσας, της υφιστάμενης. Ένα έργο από το χρηματοδοτείται από το Φιλόδημο και το τρέχουμε σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως και αυτό του γηπέδου. Η αναστήλωση στο κάστρο, όπως είπατε και εσείς, η αναστήλωση στο μοναστήρι της Κεχριάς, στο μοναστήρι της Εικονίστριας, η αποπεράτωση σχεδόν περίπου μια εβδομάδα του βρεφικού τμήματος, που θα λειτουργήσει και αυτό για πρώτη φορά στη Σκιάθο. Είναι όλα αυτά τα έργα, ξέρετε, που τα είχαμε ανακοινώσει, τα είχαμε τρέξει και υλοποιούνται και αυτό δηλαδή. Ωραία. Εκεί γνωρίζουμε στο τέλος από το αποτέλεσμα. Δήμαρχε, τι γίνεται με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού, σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε? Να σας πω, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε και τόσο έτσι ικανοποιημένοι, διότι έχουμε δύο, έχουμε μεν καθημερινή σύνδεση με δύο συμβατικά πλοία, να ακριβώς το ένα ξεκινά στις 7.30 και άλλο στις 8, αλλά δεν έχουμε αυτή την αυθημερών εξυπηρέτηση από το Βόλο, που μας βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί στο Βόλο φτάνουμε για λόγους υγείας. Εννοείται να φτάσει κάποιος το πρωί, να κάνει τις δουλειές του και το βράδυ να επιστρέψει το απόγευμα. Αυτό δεν υπάρχει. Δύο βράδια που επιβαρύνει πάρα πολύ αυτό. Βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, αφορά και τα άλλα νησιά. Είχαμε κάνει προτάσεις και επιστολές στο Υπουργείο Ναυτιλίας να βοηθήσει. Το Υπουργείο Ναυτιλίας μπορεί μόνο να επέμβει σε γραμμές που δίνει χρηματοδότηση, που είναι επιδοτούμενες, όχι στις άλλες, στις ελεύθερες. Περιμένουμε τώρα, μήπως και όσο ανοίγει το διάστημα. Αλλά ξέρετε, αισθανόμαστε πάντα λίγο αδικημένοι το διάστημα αυτό. Λες και πρέπει εμείς ξαφνικά να μπούμε, ξέρετε, σε μια κατάσταση άλλη. Ναι, είναι σαν να γυρνάτε το διακόπτη. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνεχή βοήθεια. Εκεί μιλάμε για τα ακτοπλοϊκά. Θα έχουμε πάλι, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργού, του κ. Πλακιωτάκη, του Υπουργού Ναυτιλίας, κάναμε πάλι ενέργειες σκηνές με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει πάλι την επιδότηση για την γραμμή από Σποράδες και Θεσσαλονίκη. Μακάρι. Και φέτος θα έχουμε ένα πολύ σύγχρονο πλοίο από τον Άγιο Κωνσταντίνο που είχαμε χρόνια να πούμε γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για την. Μάλιστα. Δήμαρχε, να κλείσουμε με κάτι πολύ σημαντικό. Αναμένεται τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, κινητή μονάδα μαστογραφίας στο πλαίσιο του προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού φόφη γεννηματά. Θα βρεθεί και στην Σκιάθο. Είχαμε κάνει αίτημα από αρχές Μαΐου στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Ότι ο Δήμος μας ενδιαφέρεται πάρα πολύ, γιατί μας ενδιαφέρει και το κομμάτι αυτό και θα το υποστηρίξουμε. Ανταποκρίθηκε θετικά και ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, και δημόσια την Ελληνική Καρκινική Εταιρεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να δώσουμε την ευκαιρία αυτή στο γυναικείο πληθυσμό του νησιού, που δεν του είναι εύκολο να ταξιδέψει και να κάνει συστάσεις αυτές μέσα. Όταν μου λέτε, Δήμαρχε, ότι πρέπει να μείνει και δύο βράδια στο Βόλο, σίγουρα δεν είναι εύκολο. Συν τα έξοδα που πρέπει να. Τα έξοδα και ξέρετε, ακούει κανείς ότι είναι ένα μέρος τουριστικό και νομίζω ότι ο κόσμος εδώ δεν έχει προβλήματα. Ενδεικτικά να σας πω ότι το κέντρο κοινότητας, που ήμασταν ο μόνος Δήμος σε όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας που δεν είχαμε και με τις ενέργειές μας άνοιξε πρόσκληση ειδικά για εμάς τους περιφερειάρχες και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Είχε αρχικά ένα σχεδιασμό, σύμφωνα με τον πληθυσμό, στατιστικά να έχει περίπου 100 ωφελούμενους. Μόλις πριν από ένα χρόνο φτάσαμε να έχουμε περίπου 500 ωφελούμενους και γι' αυτό άνοιξε και νέα θέση εργαζόμενων. Από δύο θέσεις γίνανε τρεις. Σκεφτείτε λοιπόν ότι τι προβλήματα υπάρχουν εδώ θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς, τους κοινωνικά δυνάμεις. Ένα από τα πιο σημαντικά και προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για να καλύπτονται κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί
δεν μπορούν οι κάτοικοι του νησιού είναι να υπάρχει αυτό που είπατε, αυθημερών εκτοπλοϊκή σύνδεση. Δηλαδή, κάποιο να έχει τη δυνατότητα το πρωί να φτάνει στο Βόλο και το απόγευμα, το βράδυ να μπορεί να επιστρέψει στο νησί του χωρίς να χρειάζεται να διανυκτερεύσει. Να κλείσουμε όσον αφορά αυτό με τις εξετάσεις για τη μαστογραφία, ότι μπορούν όσες γυναίκες επιθυμούν να κλείσουν έγκαιρα το ραντεβού τους, ώστε όταν θα έρθει εκεί η μονάδα να μπορέσουν να την πραγματοποιήσουν. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τα νέα μας, αλλά και να αναδείξουμε και τα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.